ένα αξιωτικό τέτοιο για να σου δάμε σε 7-7 στον όμιλο τη Παρασκευή για το Summer League. Έχουμε αντιμέτωπου του άρχοντε με τα πορτοκαλί και του δάμε σα. Με τα πλήγητρα. Μάρισο σε πλάγιο. Τάσο για τον Ντούρο. Ντούρο θέλει να παίξει με τον Τάσο που κόψει ο Μίτσο. Νικόλα στα μπερτήφα τώρα για να δούμε με τον Τάκη. Ένα σουτ με το δεξί δοκάρι και μέσα τρομερό τέρμα από τον Τάκη, ο οποίο ανοίγει το σκορ για τους Νταλούζες. 1-0 μετά από 10 λεπτά. Θα βγει στην αντεπίθεση τώρα για να δούμε. Είναι 3-2, τους μετρήσεις βασικά. Αλλά την άλλη πλευρά το σου του Ηλία θα καταλήξει άλλο. Αντώνης έξω, Τάκης με το δεξί 2-0. Θα πιάσει η εκτέλεση του κόρνερ. Και ο Τάκης θα κάνει γκολ. Και το 2-0. Τον Γιάννη σε πιάζει. Μαγγέλης θα δοκιμάσει και εκείνο στο πόντι. Πολύ ωραία εκτείναξη εδώ τον θεματοφύλακα. Να δούμε εδώ, έχουμε το γκολ. Κάπως εκνευριαστούν εδώ οι Νταλούζες, παρόλα αυτά σκοράζουν οι άρχοντες στο 2-1 θα γίνει. Μοιάζει με τη μία. Γιώργος πλεονεκτικό σημείο, το σουτ με καλύτερο η μπάλα, παίρνει out, θα μένει ευκαιρία. Αλλά με το λάθος εδώ, με τη μία ο Κώστας. Πολύ ωραία επέμβαση εδώ ο Κώστας. Μπάλα στα πλάγια. Το σουτ, πολύ ωραία στη γωνία, ο Γιώργος θα διώξει. Κώστας ελέγχει. Πάσα του, δεν περνάει, τα στο σουτ, την μπάλα και είναι κόντρα. Και στο οριζόντιο. Και έπειτα στα δίχτυα. 2-2. Σε Κώστα. Τάκης. Τάκης το Μίτσο. Το γύρισμα τον κύπερ με τα πόδια σε πλάγιο. Νικόλας ωραία κρατάει. Έχει δει και την κίνηση του Κώστα. Αντώνης. Το σουτ στο δοκάρι. Μίτσο σάουτ. Γέμισμα αυτή του Γιώργου για τον Αντώνη, κεφαλιά η μπάλα δοκάρει και μέσα πολύ ωραία τέρμα από τον Αντώνη, ο οποίος κάνει το 3-2 βάζει προς τον Βαγγέλη. Βαγγέλης αλλάζει για τον Μίτσο, βλέπει τον Κώστα στην πλάτη, Κώστα στην προσπίση, σουτ με το δεξί, η μπάλα καταλύει στα δίχτυα 4-2, ένα ακόμη γρήγορο τέρμα στην λήξη του πρώτου χρόνου. Ηλία στον Γιώργο. Ξανά Ηλίας. Δίνος όμορφα θα βρει τον Τάσο. Τάσο κοντά στον κόλλο για όσο του πει όχι την μπάλα κόρνερ. Μπάλα δεν περνάει. Εντάξει και πλάγια. Το σούτ ωραίο από τον Κώστα θα βρει στον δοκάρι μπάλα. Μπάλα θα κοπεί από τον Βαγγέλη. Ωραία, σε προσποιήσει εδώ και το σούτ με τη μία από τον Τάσο, ball out. Πάρε Τάκη εκεί που βλέπεις, μπράβο Τάκη. Είναι εδώ ο Νικόλας, θα κλέψει, δεν θα μπορείς να σκοράρει, θα έρθει ο Μίτσος από πίσω όμως να το κάνει αυτός και θα κάνει το 5-2 για τους Νταλούζες, οι οποίοι αποκτάνε προβάδισμα. Κώστας πρώτος με το στήθος, θα δει τον Τάκη. Ξανά για τον Κώστα, ο οποίος ζυγίζει το σουτ και μπάλα. Θα περάσει τα δίχτυα με ένα δυνατό σουτ. Ο Κώστας θα κάνει το 6-2 για τους Νταλούζες. Θα σου κερδίζει. Ανοίγει πολύ την μπάλα, παρ' όλα αυτά κρατάει τον έλεγχο. Θα κάνει και το σουτ και θα φύγει την μπάλα στα δίχτυα. Θα μειώσει στο 6-3 για τους άρχοντες. Ένα γέμισμα για τον Τάσο. Το σουτ τώρα δεν θα περάσει στα δίχτυα. Θα το κάνει ο Ντούρος όμως, ο οποίος μειώνει στα 2 τέρματα. Για να δούμε στο 6-4 το σκορ. Το κέντρο δεν ήταν καλό, η μπάλα πίσω τώρα για να βρούμε τον Αντώνη. Θα βρει τον Τάκη.
Κώστας, ξανά στον Τάκη, το σουτ με το δεξί δοκάρι και μέσα πολύ το τέρμα από τον Τάκη, ο οποίος θα κάνει το 7-4 και φέρνει στους Νταμίζερς έχοντας τον Νίκη τώρα. Μπαραξάνω στον Ηλία τώρα, Τάσος, θα γυρίσει πολύ όμορφα το σουτ, θα καταλήξει στο δοκάρι και τώρα θα μαζέψει ο Γιώργος. Μπάλα στο Μίτσο. Ένα γύρισμα, φτάνει έξω στον Τάκη, τα εξπροσποιείται και να πρέπει να σπρώξει την παρέστα δόχεια και από τον κόλ εξασφαλίζει. Τάσος, θέλει τον Γιώργο. Σπάει στον Ηλία, ο οποίος θα πλασάρει την μπάλα στα δίχτυα, 8-5.